Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακριβώς όπως έπρεπε, όπως τις άξιζε, υποδέχθηκαν χθες οι Αθηναίοι την μεγάλη Ελληνίδα, τη Μελίνα Μερκούρη. Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν στους δρόμους για να την τιμήσουν και να της εκφράσουν την αγάπη τους. Μέχρι αργά το βράδυ, ο κόσμος είχε σχηματίσει ουρά έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να δώσει τον τελευταίο ασπασμό και να αποθέσει λίγα λουλούδια στην αγαπημένη του Μελίνα. Η νύχτα έχει πέσει εδώ στη Μητρόπολη Αθηνών και χιλιάδες κόσμου περιμένει υπομονετικά να πει το στενό αντίο στη Μεγάλη Ελληνίδα. Ο πόνος για το χαμό της μεγάλος. Τυχερή η Ελλάδα που γεννάει τέτοιους ανθρώπους. Εάν μπορούσε κανείς να εκφράσει τη Μελίνα με μια λέξη, θα έλεγε αυτό ακριβώς που κάποτε της είχαν στερήσει και τους ξαναδώσανε πίσω. Ελληνίδα. Το αεροπλάνο με τη σωρό της Μελίνας έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 και 4. Ήταν εκεί σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, εκπρόσωποι των κομμάτων, πολύ επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι. Τρίτη, 8 Μαρτίου 1994. Η ιστορία θα την καταγράψει ως ημέρα Πανελλήνιας Οδύνης. Η αιώνια γυναίκα, η πιο σημαντική Ελληνίδα, επιστρέφει στην αγκαλιά της πατρίδας της. Εδώ στο Ανατολικό Αεροδρόμιο της Αθήνας χτυπάει σήμερα η καρδιά της Ελλάδας. Μεικτό άγημα των τριών σωμάτων και μπάντα του στρατού αποδίδει τιμές πρωθυπουργού στην σωρό της Μελίνας Μερκούρη. Κυβερνητικό κλιμάκιο, αντιπροσωπείες από τα πολιτικά κόμματα, την εκκλησία, τον στρατό και εκατοντάδες πολίτες, υπό τους ήχους του πενθύμου εμβατηρίου του ΣΟΠΕΜ, υποδέχονται και καταχειροκροτούν την αγαπημένη τους Μελίνα. Την ίδια ώρα στους εθέρες τιμές αποδίδουν και 4 F4 της πολεμικής αεροπορίας. Η πομπή ξεκίνησε για την Αθήνα περνώντας πλάι στη θάλασσα που η Μελίνα τόσο αγάπησε και τραγούδησε. Στα πεζοδρόμια, στα σταυροδρόμια, χιλιάδες κόσμου χειροκροτούσε και έρενε την νεκροφόρο με λουλούδια. Η τελευταία βόλτα της Μελίνας στην πόλη που ερωτεύτηκε με πάθος άρχισε στις 3 παρατέταρτο από το Ανατολικό Αεροδρόμιο. Στην κεφαλή της πομπής ήταν το υπουργικό αυτοκίνητο της Μελίνας και ακολουθούσε η σωρός της Υπουργού Πολιτισμού. 25 μοτοσυκλετιστές της αμέσου δράσεως είχαν σχηματίσει αλυσίδα δεξιά και αριστερά και ακολουθούσαν τα υπουργικά αυτοκίνητα. Η πομπή διέσχισε τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να χαιρετήσουν την κορυφαία Ελληνίδα. Περνώντας από το Ελληνικό, το Φλίσβο και το Παλαιό Φάληρο, η Μελίνα συνέχισε το τελευταίο της περίπατο διασχίζοντας τη λεωφόρο Συγκρού. Η ώρα είναι 4. Ο κόσμος της Συγκρού πυκνώνει συνεχώς, δημιουργεί αδιαχώρητο. Η πομπή μόλις και προχωρά, μόλις και κατορθώνει να διασχίσει τους χιλιάδες φίλους της Μελίνας. Στους στήλους του Ολυμπίου Διός...
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα καλωσόρισε με συγκίνηση και εκδηλώσεις λατρείας στη Μελίνα Μερκούρη. Η σωρός της, τυλιγμένη στη Γαλανόλευκη, εκτίθεται από το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως Αθηνών. Υπουργοί, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής της χώρας, καθώς και χιλιάδες απλοί άνθρωποι, υποδέχθηκαν συντετριμένοι τη μεγάλη Ελληνίδα. Ενώ στο σπίτι της, στο Λυκαβητό, φίλοι της Μελίνας αλλά και εκατοντάδες Αθηναίοι επισκέπτονται τον σύντροφο της ζωής της, Ζιλ Ντασάν, για να τον συμπεριφέρουν. Στις 2 παρατέταρτο το αεροσκάφος που μετέφερε τη σωρό της Μελίνας Μερκούρη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μπήκε στον ελληνικό εναέριο χώρο και αμέσως 4 μαχητικά φάντομ της πολεμικής αεροπορίας συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος που μετέφερε από τη Νέα Υόρκη τη σωρό της Μεγάλης Ελληνίδας έφτασε στο αεροδρόμιο στις 2.30 το μεσημέρι. Όλοι ήταν παρόντες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής, όλων των πολιτικών κομμάτων, της πνευματικής, της θρησκευτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Καλλιτέχνες, φίλοι και συνεργάτες της Μελίνας που ήλθαν να την τιμήσουν αυτή την ηλιόλουστη μέρα που αφιέρωσε ο ελληνικός ουρανός στην επιστροφή της. Ο ήλιος είναι λιγότερος. Τη χρειαζόμαστε τη Μελίνα. Ήταν γεμάτη δύναμη, τρυφερότητα, ευαισθησία. Η Μελίνα δεν έφυγε. Εδώ πάνω τριγυρνάει και ανεμίζει σημαία πάνω από την Ελλάδα. Περίφανη. Κύριε Φούντα, μπορούμε να σας ρωτήσουμε. Όχι, σας πάρω. Ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνοντας το μεσημέρι στην Αθήνα, εξέφρασε τα συλληπιτήρια του Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Let me also say that just before I left, I learned of the death of Μελίνα Μερκούρη, and I wanted to convey to the Greek people and to the Prime Minister, on behalf of President Clinton and the American people, are condolences on the loss of this wonderful human being who has meant so much to Greece, both as an actress and as your Minister of Culture. Σε λίγα λεπτά η πόρτα του αεροσκάφου άνοιξε και άρχισε να κατεβαίνει τη σκάλα με βήματα αργά ο σύντροφος της ζωής της, ο Ζιλ Ντασέν. Τα αγαπημένα του πρόσωπα έτρεξαν να τον σφίξουν στην αγκαλιά τους. Όμως εκείνος, απόμακρος και βουβός, βυθισμένος στο βαρύ του πένθος, χάθηκε μέσα στον κόσμο. Στις 3 παρα 10 η σωρός πρόβαλε στην πόρτα του αεροσκάφου στυλιγμένη στη Γαλανόλευκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, κρατώντας λουλούδια με βρουκωμένα μάτια, είχαν κατακλείσει τα πεζοδρόμια των λεωφόρων Συγκρού και Αμαλίας, περιμένοντας να πούν το στερνό αντίο με ένα θερμό χειροκρότημα. Σε κάθε σημείο της διαδρομής, ο κόσμος έρνε με λουλούδια το αυτοκίνητο με τη σωρό της Μελίνας. Όλοι ήθελαν να την κλείσουν για πάντα στην αγκαλιά τους, ενώ οι μοτοσυκλετιστές τροχέας άνοιγαν δρόμο μέσα στο πλήθος για να περάσει η πομπή. Απλωνόταν από τα μεγάφωνα στην οδό Αριστίδου και την Πεσμαζόγλου. Τα οράματά της πλανιόταν στα μάτια όλων αυτών που συνεργάστηκαν μαζί της. Σύσσωμοι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, που η ίδια αποκαλούσε σπίτι της, αποχαιρέτησαν τη δική τους Μελίνα. Όλα τα μάτια δάκρυσαν και οι καρδιές ράγισαν. Χιλιάδες άνθρωποι την υποδέχθηκαν με θερμότατα χειροκροτήματα και λουλούδια, ενώ στενοί συνεργάτες από το γραφείο της στον 7ο όροφο την έρεναν με ροδοπέταλα. Ήταν η πρώτη φορά που η Μελίνα τους έδωσε πόνο και θλίψη. Εκπρόσωπος των εργαζομένων της απίφθινε λόγια αγάπης, τονίζοντας ότι δεν την αποχαιρετούν, γιατί η Μελίνα Μερκούρη θα υπάρχει πάντα στο Υπουργείο αυτό, μετά από το έργο και τα οράματά της. Η Μελίνα Μερκούρη πέρασε σήμερα για τελευταία φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο έχει αφήσει την ψυχή της. Χιλιάδες εργαζόμενοι της είπαν το τελευταίο ευχαριστώ και το αιώνιο σ' αγαπώ. Η πομπή διαμέσω της Οδού Σταδίου, της Πλατείας Συντάγματος και της Οδού Μητροπόλεως κατέληξε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης. Yeah.
Συντετριμένος, ο σύντροφος της ζωής της Ζήλντα Σέν δεν έφυγε στιγμή από κοντά της, μέχρι που η σωρός της εναποτέθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου και ψάλλει τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Θοδόνης Χρυσόστομο. Φυλάσσον αυτήν εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν από το πρωί υπομονετικά με λουλούδια και ελληνικές σημαίες στα χέρια για να πούν το τελευταίο αντίο στη Μελίνα. Η Μελίνα έφυγε άδικα, άδικα και ξαφνικά. Δεν νομίζω ότι μπορώ. Ένας που έχει χάσει μια πολύ αγαπημένη του φίλη, διότι τους συγγενείς δεν τους διαλέγει, τους φίλους τους διαλέγει. Την ώρα που ο Ζήλντα Σέν αποχωρούσε από το παρεκκλήσι, ο κόσμος εκδήλωσε τη συμπαράστασή του με ένα ζεστό χειροκρότημα και φωνάζοντας κουράγιο. Συγκλονιστικές σκηνές όμως εκτιλήθηκαν και στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης, όπου εκατοντάδες ομογενείς έσπευσαν για να αποχαιρετήσουν τη Μελίνα. Ο ανταποκριτής μας Αλέξης Παπαχελάς μεταδίδει. Στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης είχαν συγκεντρωθεί πολλοί φίλοι, θαυμαστές και συναγωνιστές Μελίνες από τον αγώνα εναντίον στη Χούντα που την αποχαιρέτησαν. Τη σωρό συνόδευσαν από το Μανχάταν στο αεροδρόμιο Κένεντι ο Ζήλντα Σέν, η Μανουέλα Παυλίδου και ο αδελφός της Σπύρος Μερκούρης. Δημιουργήσαμε με τη Μελίνα μια χοροδία με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μαρκόπουλο και τον Γκλέζο για να τη χρησιμοποιήσουν στη ταινία. Τη δοκιμή που έχει να κάνει με την έναρξη της νεολαίας στο Πολυτεχνείο. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, μας δίδασκε. Έκανε ώρες ατέλειωτες μαζί μας τις πρόβες, τα τραγούδια που μαθαίναμε. Πραγματικά η Μελίνα ήταν αγωνίστρια και μοντέλο για όλους μας. Και λυπόμαστε και ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει. Η Ολυμπιακή Αεροπορία ανακοινώνει την αναχώρηση της πτήσεως 412 για Αθήνα. Εδώ, ναι, ναι, όσο πιο γρήγορα στην Ελλάδα. Καλά, θα ξέρεις. Ένα λουλούδι, ένα δάκρυ που άφησαν στο φέρετρο της Μελίνας οι χιλιάδες φίλοι της εδώ στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό. Γράφουν τις σκέψεις τους σε ένα βιβλίο. Ίσως αυτές οι σκέψεις να απαλύνουν τον πόνο του Ζήλντα Σέν όταν θα τις διαβάσει. Σήμερα πενθεί ο ελληνισμός της Ιφιλίου, γράφει ένας φίλος της Μελίνας Μερκούρη. Σε ευχαριστούμε, η ανάμνησή σου μας χρειάζεται, καταλήγει κάποιος άλλος. Οι δεκάδες ανώνυμοι εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμη και αυτή την ώρα έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη για να κλείνουν ευλαβικά το γόνι στη Μεγάλη Μελίνα. Μείναμε πάρα πολύ φτωχοί. Η Μελίνα θα ζει γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε για την Ελλάδα. Η Μελίνα Μερκούρη δεν ξέχασε ποτέ τον ελληνισμό και ειδικά και την Κύπρο, μια που είμαι από την Κύπρο. Δεν ξέχασε ποτέ την Κύπρο και έκανε αρκετούς πάρα πολλούς αγώνες για την ελευθερία της Κύπρου. Μία από τις πιο μεγάλες Ελληνίδες που πέρασε, μία από τις πιο αγνούς ανθρώπους που υπήρξαν, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια. Μέχρι την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, η Μελίνα θα δέχεται τους φίλους της. Την Πέμπτη το μεσημέρι θα τα αφήσει στην Αθηναϊκή γη που τόσο αγάπησε και τόσο ύμνησε. Παλαϊκή υποδοχή και πρωτοφανής οι εκδηλώσεις του κόσμου που συγκεντρώθηκε στα σημεία που περνούσε η πομπή με τη Μελίνα Μερκούρη στον τελευταίο περίπατό της στους αθηναϊκούς δρόμους. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου η Μελίνα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, η υποδοχή του θνητού σώματος της αθάνατης γυναίκας από τους υπαλλήλους της αλλά και από τους άλλους απλούς πολίτες που τη λάτρεψαν ήταν συγκλονιστική. Όπως θα έχανα τη μάνα μου, έτσι ακριβώς έχω χάσει μια δεύτερη μάνα.
Από τις 2 το μεσημέρι, πλήθος κόσμου πλημμύρισε τους δρόμους γύρω από το Υπουργείο Πολιτισμού, κρατώντας στα χέρια γαρίφαλα και τη φωτογραφία της. Με βαθύτατη θλίψη σου λέμε το στερνό αντίο. Για μας η Μελίνα ήταν η Ελλάδα. Το καλό αγαπημένη Μελίνα μας. Και όταν λίγο πριν από τις 4.30 φάνηκε η πομπή, τραγούδι ασταμάτητο χειροκρότημα και σύννεφα από ανθοπέταλα σε ένα από τα πολλά αυτοκίνητα που συνόδευαν τη Σωρό και ο Γιώργος Φούντας, που από την προχθεσινή Μαύρη Κυριακή είχε κλειστεί στο σπίτι του και δεν μιλούσε σε κανέναν. Τι θα της λέγατε τώρα? Πείτε μας μία λέξη. Στο καλό και να μην πονάει. Τιμές πρωθυπουργού αποδόθηκαν στη Μελίνα. Η Σωρόστης, καλυμμένη με τη γαλανόλευκη, έφτασε το μεσημέρι με αεροσκάφος Ολυμπιακής και από το Ανατολικό Αεροδρόμιο μέχρι τη Μητρόπολη. Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί με δάκρυα στα μάτια. Ένα αεροπλάνο γεμάτο μνήμες, πλημμυρισμένο από Ελλάδα, προσγειώθηκε χθες στην Αττική γη. Η Μελίνα έφτασε στις 2 και 4 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και εκεί την περίμεναν όλοι. Φίλοι και συνεργάτες, συναγωνιστές και συνάδελφοι, χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι που την αγάπησαν. Η Μελίνα κυματίζει πάνω από την Ελλάδα μας. Περήφανη, δεν έφυγε. Είναι ανάμεσά μας. Ηρωίδα, Ελληνίδα, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ελλάδα. Τη Μελίνα θα τη θυμάμαι πάντα και πάντα θα λέω δεν έπρεπε να μου το κάνει αυτό να φύγει πρώτη. Στον τελευταίο της περίπατο στα χώματα που λάτρεψε η Ελληνίδα θεά δεν ήταν μόνη της. Στην Ποσειδόνος, στη Συγκρού, στην Αμαλία, στην Παρεπιστημίου, στη Μητροπόλεως, όλοι αυτοί οι άγνωστοι φίλοι της την έρεναν με λουλούδια και ένωναν τα χέρια σε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Θα της πω μόνο μία λέξη, γιατί όχι εγώ και να πάει εκείνη και ήταν χρήσιμη για την Ελλάδα. Αν ήταν όλοι οι πολιτικοί σαν τη Μελίνα, θα ήμασταν αλλιώτικοι. Η πομπή κατέληξε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Τραγικές φιγούρες πάνω από τη Σωρό της Μελίνας, ο Ζήλντα Σεν και ο αδερφός της Σπύρος. Τα φιλιά των φίλων δεν απάλληλαν τον πόνο τους.
Νωρίτερα σήμερα, στο Press Room, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη του, λέγοντας ότι η Αθήνα, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τη Μελίνα. Όπως ήταν φυσικό, η φορτισμένη ατμόσφαιρα δεν προσφερόταν για ιδιαίτερες συζητήσεις, παρά μόνο για το Σκοπιανό. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα και στο Press Room. Καλημέρα. Η Αθήνα και όλη η Ελλάδα ετοιμάζονται να υποδεχθούν την σωρό της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, να επιτελέσουν δηλαδή αυτό το άκρος θλιβερό καθήκον. Στην υποδοχή θα μετέχουν όλοι οι υπουργοί και υφυπουργοί, αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων, του Δήμου Αθηναίων, εκπρόσωπο του καλλιτεχνικού κόσμου, θα σας πω, περιμένετε. Κρατήστε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μια στοιχειώδη διαδικασία. Λοιπόν, επειδή το σκάφος θα προσγειωθεί λίγο μακρύτερα από τον χώρο των επισήμων, την παραλαβή της Σωρού θα την κάνει υπουργικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Προεδρίας κ. Αναστάση Πεπονή, στο οποίο θα μετέχουν κ. Τσοχατζόπουλος, Λαλιώτης, Φατούρος, Μικρούτσικος, Λιάνης, Λιβάνης και η κυρία Μαρία Αρσένη. Επίσης, στον χώρο της προσγείωσης του αεροσκάφους θα προσέλθει αντιπροσωπεία της Βουλής, του Προεδρείου της Βουλής, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του Δήμου Αθηναίων και αντιπροσωπεία του καλλιτεχνικού κόσμου. Και στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η πομπή, η οποία θα ακολουθήσει τη διαδρομή που γνωρίζετε, που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να επισκεφθεί τον σύντροφο της Μελίνας, τον κύριο Ζουλ Ντασέν, στο σπίτι, για να του εκφράσει τα θερμά του συλληπιτήρια. Θα ανακοινωθεί η ώρα και φυσικά θα παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία στο Μητροπολιτικό Ναό την 5η στις 2 ώρα το μεσημέρι. Αυτά ως προς το... Ναι. Μάλλον αύριο, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κύριος Ντασέν, ο οποίος έρχεται από ένα ταξίδι αυτού του είδους. Επαναλάβετε τους υπουργούς οι οποίοι θα είναι στην παραλαβή της Σωρού. Στην παραλαβή της Σωρού θα είναι ο Υπουργός Προεδρίας Επικεφαλής, κύριος Πεπονής, και η κύριε Τσοχατζόπουλος, Λαλιώτης, Φατούρος, Μικρούτσικος, Λιάνης, Λιβάνης και η κυρία Αρσένη, ως γυναίκα υφυπουργός. Ο κύριος Μικρούτσικος και ο κύριος Λιάνης είναι συνεργάτες στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο κύριος Φατούρος στο Συναφές Υπουργείο Παιδείας και οι κύριοι Πεπονής, Τσοχατζόπουλος και Λαλιώτης. Αυτά. Θα υπάρξει άλλωστε τιμητική φρουρά στο φέρετρο διαρκώς από μέλη της κυβέρνησης και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Προς το μεγάλο ζήτημα που αφορά τη Μελίνα. Σε λαϊκό προσκύνημα θα εκτεθεί έως αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σωρός της Μελίνας Μερκούρη. Χθες χιλιάδες πολίτες, επώνυμοι και ανώνυμοι, υποδέχθηκαν τη Μελίνα κατά μήκος στον δρόμο της Αθήνας από όπου πέρασε η πομπή με τη σωρό της. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ζιλ Ντασέν για να του εκφράσει τα συλληπιτήριά του και επικεφαλής της κυβέρνησης θα παραστεί αύριο στις 2 το μεσημέρι στην νεκρόσιμη ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Αύριο όλα τα σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η ΓΕΣΕ κήρυξε 2 ώρες πανατική στάση εργασίας από τη 1:30. Πρόταση ψηφίσματος κατέθεσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός βουλευτής Οχάρα, στην οποία εκφράζεται ο αγώνας της Μελίνας Μερκούρη και ιδιαίτερα ο αγώνας της για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η σωρός της Μελίνας Μερκούρη περνά μπροστά από τα προπύλαια. Η νεκρόσιμη πομπή χανόταν σιγά σιγά από τα μάτια μας.
Η μορφή όμως της Μελίνας δεν θα σβήσει ποτέ. Στις 5 παρατέρατο η εκπομπή έφτασε στο Υπουργείο Πολιτισμού όπου την υποδέχτηκε συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο είχε συγκεντρωθεί εκεί από τις 10.30 το πρωί. Είμαστε 5 η ώρα ακόμα στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή όση ώρα έκανε η Σωρός σχεδόν να έρθει από τη Νέα Υόρκη, άλλο τόση ώρα επέβαλαν να κάνει από το αεροδρόμιο του Ελληνικού η πομπή μέχρι το παρακλήσι. 5 η ώρα λοιπόν Υπουργείο Πολιτισμού. Και τα χειροκροτήματα καθώς περνούσε η Σωρός της Μελίνας για τελευταία φορά έξω από το δικό της Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 5 παρατέταρτο, καθώς η Σωρός πλησίαζε στην οδό Αριστίδου, από τα μεγάφωνα ακούγονταν τα παιδιά του Πειραιά. Το τραγούδι που καθιέρωσε τη Μελίνα ως μεγάλη καλλιτέχνητα στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πομπή στάθηκε στην είσοδο του Υπουργείου και οι εργαζόμενοι έστειλαν τον τελευταίο χαιρετισμό στην υπουργό της. Φορτωμένα με λουλούδια και συνοδευόμενα από το πλήθος των Αθηναίων, το αυτοκίνητο με τη σωρό της Μεγάλης Ελληνίδας συνέχισε την πορεία του έως το παρεκκλήσι της Μητροπόλεως. Μετά από το Υπουργείο Πολιτισμού, βεβαίως η υπομπή κατέληξε στον χώρο της Μητροπόλεως, όπου στον Άγιο Ελευθέριο, είναι από εκείνη τη στιγμή σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός της Μελίνας Μερκούρη. Στις 5 το απόγευμα η σωρός της Μελίνας Μερκούρη έφτασε στη Μητρόπολη, ενώ πλήθος κόσμου είχε δημιουργήσει το αδιαχώρητο. Τόσο τη σωρό της Μελίνας Μερκούρη, όσο και το σύζυγό της Ζίλντα Σεν, ο συγκεντρωμένος κόσμος τους υποδέχτηκε με ένα θερμό χειροκρότημα. Ο Ζίλντα Σεν, ο Τζούλι, όπως τον έλεγε η ίδια, δεν μπορούσε να πιστέψει πως έχασε για πάντα τη σύντροφό του. Ήδη, μέσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, που βρίσκεται η σωρός, έχει αρχίσει το λαϊκό προσκύνημα που θα κρατήσει μέσα την Πέμπτη, όπου θα τελεστεί η κηδεία. Πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι ήρθαν για να τις αποδώσουν το ίστατο χέρι. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα, μετά από αυτό το οδηπορικό από το αεροδρόμιο μέχρι την Μητρόπολη, there were full military honors were given to the woman who personified Greek pride and passion. Melina Mercouri died last Sunday from complications after surgery for lung cancer. She was 69. Thousands of Greeks packed the airport, including the late Socialist Culture Minister's family, brother and husband, Jules Dassin, the American producer who made her famous in 1960 with her role in Never on Sunday. Athens is mourning the loss of Melina, described in the press as the last Greek goddess, the ideal of freedom and beauty. A procession took the coffin to the city's cathedral under the Acropolis to allow thousands to pay their last respects before the funeral this Thursday.